Νομίζω με βάση την απόδοσή μας και με βάση τη συγκέντρωση και την προσήλωση που δείξαμε στο πλάνο, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τον βαθμό. Βέβαια, ας μην κρυφτούμε, υπήρχαν προϋποθέσεις στο παιχνίδι να κάνουμε μια καλή τελική πάσα έτσι ώστε να βάλουμε κάποιο γκολ και να κερδίσουμε. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι αρκετά παιδιά αρπάξαν την ευκαιρία. Αυτό είναι το κέρδος της ομάδος. Δείξαμε μια μαχητικότητα και προχωράμε για τα επόμενα παιχνίδια. Έχετε μπροστά σας και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Μπορείτε να διατηρηθείτε μια μαχητική? Νομίζω πως μπορούμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι το κίνητρο. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, η φανέλα της ομάδας είναι το μεγαλύτερο κίνητρο από μόνη της. Νομίζω ότι άμα δείξουμε την προσήλωση και τη μαχητικότητα που δείξαμε σήμερα, πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα πάμε ακόμη καλύτερα. Είστε σε επόμενα παιχνίδια, ειδικά στην Αθήνα. Πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις των αγώνων? Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα παιχνίδια είναι πολύ, πολύ σύντομα μεταξύ τους. Νομίζω ότι το καλό είναι ότι κάνουμε σωστή διαχείριση μέσα από την προπόνηση. Δουλεύουμε πολύ συγκεντρωμένα, με καλή ζωή φυσικά, έτσι μπορούμε και ανταπεξερχόμαστε στις δυσκολίες των παιχνιδιών και αυτό πρέπει να κάνουμε.